Κάποτε πέθανε ο σύζυγος μιας γυναίκος, η οποία όμως γυναίκα ενόμισε ότι ο άντρας της ευρίσκεται στο μνήμα εκεί. Και κάθε μέρα επήγαινε ανελειπώς πρωί και βράδυ στο μνήμα και καθόταν επί ώρες ολόκληρες και έλεγε του συζύγου της το τι της συνέβη. Πολλοί την συμβούλευσαν να σταματήσει, πλην όμως υπάρχει και σήμερα, υπάρχει αυτό, ότι ομιλείς σε κάποιον και του λέγεις «Απέθανε ο δικός σου, το πλάσμα σου, δεν είναι ανάγκη να πηγαίνεις κάθε μέρα στο μνήμα και να κουβαλάς λουλούδια και να κάνεις αυτά τα οποία κάνεις. Απέθανε το πλάσμα σου. Θα πας με τα 2 ή 3 μήνες στο μνήμα να το καθαρίσεις, να το περιποιηθείς, θα πας μετά άλλους 6 μήνες και ούτω καθεξής». Αυτοί λέγουν όχι. Τι θα πει ο κόσμος? Μα εδώ δεν είναι τι θα πει ο κόσμος, είναι τι θα πει ο Θεός. Παίρνουν καθεκάς την ημέρα λάδι και βάζουν επάνω στα μνήματα. Αυτά τα λάδια τα παίρνουν οι μάγοι και κάνουν τα μάγια τους. Το λάδι δεν θα το πάρουμε στα μνήματα, αλλά θα το πάρουμε στο μνήμα του Χριστού. Πού είναι το μνήμα του Χριστού? Η Αγία Τράπεζα. Εκεί θα πάρουμε το λάδι. Εκεί θα ανάψουμε το κερί. Εκεί θα πάρουμε το λιβάδι. Όχι στο μνήμα του νεκρού. Ο νεκρός δεν θέλει τίποτε. Είμαι μόνο προσευχή, τρισάγιον, μνημόσυνον, ελεημοσύνεση στο όνομά του και έργα καλά για το όνομά του.